Αυτές τις ημέρες οι μαθητές των τμήματων μας, μαγειρικής τέχνης και αρτοζαχαροπλαστικής, παρασκεύασαν φαγητό, αρτοσκευάσματα και γλυκό για τις ευάλωτες οικογένειες της πόλης μας. Ονομάζομαι Σαφώ Χοδρομπίλα, είμαι από το τμήμα αρτοζαχαροπλαστών και μαζί με τους μαθητές μου φτιάξαμε κατά ύφη τσουρεκάκι και κουβέρ. Ονομάζομαι Μαρία Κρυπεντήρη, είμαι από το τμήμα Α Μαγειρών και φτιάξαμε αρακά με πατάτες και παστίτσιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκεται εδώ. Να μου επιτρέψετε πρώτα βέβαια να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον κύριο Στασινό Γκούνη, την προϊσταμένη μας, την κυρία Στασούτη Μόσχα, και θα ήθελα βέβαια να σας πω ότι οι βασικοί συντελεστές της πρωτοβουλίας αυτής, που στόχο έχει τη στήριξη των συνανθρώπων μας, είναι η Humanity Greece. Οι εθελοντές, οι οποίοι ταξίδεψαν για να βρίσκονται αυτή τη στιγμή δίπλα μας. Ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Κουφέλο, την αντιδήμαρχό μας, την κυρία Αλεξανδρή, και τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιώτη Κατσαβέλη. Να μου επιτρέψετε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στα στελέχη των τοπικών μέσων ενημέρωσης, που στηρίζουν με την παρουσία τους την προσπάθεια που γίνεται. Θα μου επιτρέψετε όμως να απομείνω τα εύσημα στους μαθητές των τμήματων μαγειρικής τέχνης και αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, που τις τελευταίες ημέρες μπήκαν στις κουζίνες προκειμένου με τις καυθεντήρες των καθηγητών τους να ολοκληρωθεί ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής. Θα ήταν λάθος μου να μην μνημονεύσουμε όμως και τους σπουδαστές και των άλλων τμήματων, οι οποίοι και αυτοί βοήθησαν στην υλοποίηση του στόχου. Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές των τμήματων της μαγειρικής τέχνης και της αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής επιμελήθηκαν την παρασκευή ολοκληρωμένων γευμάτων, ενώ οι εθελοντές της Humanity Greece, που ταξίδεψαν στη Λέσβο για να επιμεληθούν τη διανομή των πακέτων με είδη πρώτης ανάγκης, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας και την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης. Μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, οι σπουδαστές και οι ευρωενοί πολίτες μαθαίνουν την αξία της προσφοράς στο συνάνθρωπο, που θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα παιδείας που θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να κοινωνούν στους μαθητές μας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε γεύματα αγάπης και εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται ανατακτικά χρονικά διαστήματα, είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες με επίκεντρο την προσφορά, τον εθελοντρισμό και τον συνάνθρωπο που έχει συγκεντρώσει στη φαρέτρα της η σχολή αυτή που μετρά χρόνια λειτουργίας στη Λέσβο. Αυτό γιατί η καλλιέργεια της ψυχής είναι βασική προϋπόθεση για την καλλιέργεια του πνεύματος. Άλλωστε, όπως είπε κάποτε ο Νίκος Καζαντζάκης, δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες και αυτές παίρνουν τον πόη του ανθρώπου που τους κουβαλάει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν για αυτή την πρωτοβουλία τον Διευθυντή της σχολής μας και τη συνεργασία με τη Humanity Greece, όπως μου έχει αναφέρει, για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό που κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Εγώ είμαι υπέρ των εκδηλώσεων αυτών, δηλαδή θα φάνε 100 άνθρωποι, ίσως και παραπάνω, 130 άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Οπότε καταλαβαίνετε τι σοβαρό είναι αυτό. Έπειτα θα ευχαριστήσω τους καθηγητές που συνέβαλαν σε αυτό, αλλά και τους μαθητές. Και θα ήθελα να τέτοια πράγματα, και ειδικά εδώ παραμεθόρια που είμαστε, να συμβαίνουν. Και εγώ θα ήθελα να ξανάρθω. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι υπηρεσιακά για τέτοιο θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ και θα ήθελα να επανέλθω σε άλλο ένα τέτοιο που θα κάνετε πάλι. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση που σηματοδοτεί τον εθελοντισμό σε συνδυασμό με την επαγγελματική εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα στις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ γενικότερα και ειδικότερα στην ΕΠΑΣ μαθητείας Μυτιλήνης. Αυτές οι εκδηλώσεις, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι πάρα πολύ σημαντικές
υποστηρίζονται και από, γενικότερα από τη διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αλλά όπως βλέπω και από κοντά, και από τους μαθητές μας, και από τους καθηγητές μας, και βέβαια και από τους εθελοντές της Humanity, που στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε, φτάσαμε να κάνουμε αυτή εδώ την εκδήλωση. Και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, σηματοδοτώντας έτσι το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε σε ανθρώπους που έχουμε ανάγκη και μέσα από αυτό να προβάλλουμε και το σημαντικό έργο που προσφέρεται στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και βέβαια χωρίς τους τοπικούς παράγοντες και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που είχαμε τη μήνα να συζητήσουμε για κάποια θέματα επειδή δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα. Οπότε μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις ειδικότητές μας και με νέες που να είναι στοχευμένες και να μπορούν να προσφέρουν, να εκπαιδεύσουν εδώ τους νέους της Λέσβου και ταυτόχρονα στη συνέχεια να απορροφηθούν και να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό και στο εργασιακό περιβάλλον του νησιού. Και την Αντιδήμαρχο βέβαια, που έχει αναλάβει να διαμοιράσει μαζί με τους εθελοντές μας το λέω γιατί είμαστε όλοι μαζί μια συνεργασία της Humanity, ώστε να φτάσει αυτή η βοήθεια παντού. Οπότε εύχομαι να γίνουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και όπως είπε και εδώ πέρα στη Λέσβο να ξανάρχουμε και να δούμε και νέες ειδικότητες να ξεκινήσουν και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε περισσότεροι νέοι να ειδικευθούν και να μπορούν στη συνέχεια να απασχοληθούν. Κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειακέ, κύριε Διευθύντρια, κύριε Διευθύντρια του ΠΑΣ Μυτιλίνης, κύριοι καθηγητές, σπουδαστές, αγαπητά παιδιά. Με μεγάλη χαρά, πραγματικά, αν και ήταν τελευταία στιγμή γιατί ήμουν στο γραφείο, δέχτηκα να έρθω εδώ πέρα να είμαι κι εγώ ένα μέρος σε όλο αυτό που κάνετε. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι το πρόσωπο της διοίκησης, της παιδείας, να το πω έτσι, όπως εκφράζεται μέσω του ΟΕΔ, σε συνεργασία με μια πολύ καλή οργάνωση, το Humanity Greece, δημιούργησε ένα τόσο ωραίο, να το πω έτσι, συμβάν να μπορέσουμε να δώσουμε και να σταθούμε κοντά σε άπορους συνανθρώπους μας. Το έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, το βιώνουμε όλοι μάλιστα μες στην κοινωνία μας. Είναι δύσκολες οι εποχές. Και χρειάζονται αυτές οι πρωτοβουλίες και θερμά συγχαρητήρια και στα παιδιά εδώ πέρα που μαγειρέψαν, αλλά και σε όλους τους διοργανωτές. Εμείς ως περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πενευόμαστε ότι υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κοιτίδα μόρφωσης και γνώσης που λέγονται ΕΠΑΣ Μυτιλίνης, οι σχολές. Μιλάω για τη Λέσβο. Γιατί αντιστοίχως υπάρχουν και στα υπόλοιπα τα νησιά μας. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πραγματικά παράγει. Δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία και είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό που κάνουν, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην οικονομία των νησιών μας, όλων των νησιών μας. Με τον κύριο Περιφερειακό αλλά και με την κυρία Διευθύντρια μιλήσαμε, στο λίγο τουλάχιστον χρονικό διάστημα που ήμασταν έξω, για κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να το ξέρετε, να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε ζητηθεί, ώστε να μπορέσουμε να προάγουμε τον πρωτογενή τομέα. Όσον αφορά, γιατί όλα αυτά τα προϊόντα προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα, έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό τουλάχιστον brand name όσον αφορά στα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου και αυτό το βλέπετε κι εσείς που διακρινόμαστε συνεχώς, είτε λέγεται αυτό ελαιόλαδο, είτε λέγεται μέλι, είτε λέγεται κρασί, στο εξωτερικό αλλά και διεθνώς. Εύχομαι να συνεχιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θα είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε είναι και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε σε θέματα παιδείας, θα είμαστε δίπλα για τη στήριξή σας. Πρώτα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο όμορφο νησί μας και εσάς και την ομάδα τη Humanity Greece και να τους ευχαριστήσω που μέσα σε όλες τις πόλεις επέλεξαν το νησί μας να είναι εδώ, να βοηθήσουν, να μαγειρέψουν με όλους τους μαθητές τα παιδιά, να προσφέρουμε, από ό,τι βλέπω, τόσο ωραία γεύματα στους ανθρώπους του νησιού μας που το έχουν ανάγκη. Γιατί βλέπω αυτές τις μέρες, τα τελευταία χρόνια, η ζωή έχει δυσκολέψει πολύ, τα προβλήματα είναι αρκετά και πολλές οικογένειες, από ό,τι ξέρω εγώ εδώ μέσα στη Μυτιλίνη, έχουν ανάγκη. Βρέθηκαν τα παιδιά και εσείς και η σχολή μαθητεία του ΕΠΑΣ
να βοηθήσετε για να τους προσφέρουμε ένα δείπνο, ένα γεύμα, να είναι ευχάριστο και όπως τους αρμόζει και τους αξίζει. Πολλά συγχαρητήρια και ήθελα να πω ότι σε αυτό το κτίριο είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Έχω ενθουσιαστεί, είναι ένας χώρος πάρα πολύ ωραίος, αλλά βλέπω και τα παιδιά που είναι εδώ είναι πάρα πολύ ωραία και κάνουν πολύ όμορφα πράγματα. Συγχαρητήρια σε όλους. Να σας συγχαρώ όλους, μαθητές, διδακτικό προσωπικό, τους εθελοντές, όλους για τις δράσεις σας. Είναι δράσεις οι οποίες χρειάζονται αυτές τις εποχές. Και να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή για την πρόσκληση. Με τον κύριο Ιατρίδη γνωριστήκαμε περίπου πριν 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε το νεοσύστατο τμήμα σας γαλακτοκομείας τυροκομείας. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο προσπάθησε και θα προσπαθεί συνέχεια στον δρόμο ώστε το τμήμα να εδραιωθεί και να αποκτήσει τη δέουσα έγλυπο που το αρμόζει. Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι άκουσα και με την περιφερειακή με τη διευθύντρια, στις προθέσεις τους είναι να εμπλουτίσουν τους κλάδους, να γίνει και άλλο τμήμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα, οπότε και εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Καλησπέρα και από εμάς, από το Humanity Greece. Έχετε ακούσει 6 χαιρετισμούς, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γνωρίζετε τι εστί Humanity Greece. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ξεκινήσω αντιστρόφως πρώτα με τους μαθητές, γιατί ξέρουμε και εμείς στο Humanity ότι το μαγείρεμα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί και εμείς εβδομαδιαία μαγειρεύουμε περίπου για 100 αστέγους στο κέντρο της Αθήνας, οπότε σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί έχετε αφιερώσει το απόγευμα εδώ στη σχολή. Τώρα το Humanity Greece. Αποτελεί αυτή τη στιγμή το πρώτο εθελοντικό συντονιστικό κέντρο στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε το 2021 στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια. Ήμασταν περίπου 6 άτομα, όπως μπορείτε να δείτε. Συγκεντρώσαμε τρόφιμα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά μέρα με τη μέρα, με τη βοήθεια των social media, από 6 άτομα γίναμε περίπου στα 500, 600, αυξηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Και ήμασταν όλοι νέοι. Είμαστε νέοι από 16 μέχρι 25, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, έχουμε και τις μικρότερες ηλικίες που έρχονται μαζί με τις μητέρες. Και στην ουσία, οι μητέρες, ξέρετε, αφήνουν τα παιδάκια μαζί μας, κάνουν λίγο αποσχόληση. Αυτή τη στιγμή, το Humanity Greece στηρίζει 3 πυλώνες. Στηρίζει τους ανθρώπους και τις οικογένειες, οι οποίες είναι από τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας. Ο δεύτερος πυλώνας στήριξης είναι οι οικογένειες οι οποίες εντάσσονται στα κοινωνικά κριτήρια και από εκεί και πέρα έχουμε οικογένειες οι οποίες είναι από τις σεισμόπληκτες περιοχές, όπως είδαμε προ λίγο μηνών στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή το Μητρό Εθελοντών ξεπερνάει τα 600 άτομα και δυστυχώς το Μητρό των Εφελουμένων ξεπερνάει τις 500 οικογένειες. Πριν λίγους μήνες είχαμε γύρω στα 10 αιτήματα την εβδομάδα. Τώρα με την επισητιστική κρίση δυστυχώς έχουμε 10 αιτήματα την ημέρα. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος όγκος, όπου δυστυχώς πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος, να δούμε τι χρειάζονται οι οικογένειες, γιατί δεν στέλνουμε ένα τυπικό κουτί με ήδη έκτατης ανάγκης ή μαρικά. Άλλες οικογένειες έχουν ανάγκη από γάλατα, άλλες οικογένειες έχουν ανάγκη από τρόφιμα, άλλες οικογένειες έχουν ανάγκη από τρόφιμα και ρούχα. Οπότε πρέπει να γίνει καταγραφή, να γίνει έλεγχος, να έρθουμε σε επικοινωνία, να σιγουρέψουμε ότι αυτά που μας λένε ισχύουν. Οπότε εκεί πέρα έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται η περιφέρεια με το Μητρό των Εθελοντών και τον ΜΚΟ, όπου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε σωστοί απέναντι. Απέναντι σε εσάς, απέναντι στους εθελοντές και απέναντι στους πολίτες και στους ιδιώτες, οι οποίοι προσφέρουν αγαθά για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε διαλογή και κατανομή των αγαθών. Θα ήθελα για αυτήν την ημέρα, πέρα από εσάς, να ευχαριστήσω και τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, γιατί σε κάθε αίτημα που έχουμε κάνει συμπαραστέκεται και είναι αρρωγός και βοηθός για μας. Από εκεί πέρα, την κυρία Αλεξανδρή, η οποία η αντιδήμαρχός σας, με το που την πήραμε τηλέφωνο και της είπαμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια, λέει: «Παιδιά, ελάτε, θα σας κάνω και τον οδηγό κιόλας. Σήμερα μας έχει μεταφέρει σε όλο το νησί».
Από εκεί πέρα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο του Στρατιγγέλη, ο οποίος είναι εθελοντής του Humanity Greece, μένει στη Μυτιλίνη, είναι προγραμματιστής, ο οποίος μας βοηθάει σε ό,τι αφορά το κομμάτι του προγραμματισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει όλη αυτή η καταχώρηση και η διανομή και η διαλογή των αγαθών, πρέπει να υπάρχει και ένα ψηφιακό σύστημα, logistic. Ιδάλλως δεν υπάρχει σωτηρία, να το πω λαϊκά. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους, γιατί ξέρω πόσο πολύτιμο είναι να βρίσκεστε σήμερα εσείς εδώ. Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο ένα μαγείρεμα και τελείωσε. Ο εθελοντισμός μπορεί να μπει στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας. Με κάτι πάρα πολύ απλό. Από το σούπερ μάρκετ μιας οικογένειας, το να βοηθήσουμε μια γειτόνισσά μας, το να κάνουμε παρέα σε έναν ηλικιωμένο. Οπότε μην τα ξεχνάμε, τα πιο απλά είναι και τα πιο σημαντικά. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ καινοτόπο, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε και τη ΔΥΠΑ. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε.